Πιστεύω ότι το καράβι στραβά αρμενίζει. Με σκληρές ποινές που μπορεί να φτάνουν έως και τη δίμευση περιουσίας, αναμένεται να έρχονται αντιμέτωποι το επόμενο διάστημα οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό με μαύρη εργασία. Εδώ δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά, περμαντζάρε πολύ λεφτά. Το μέτρο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο υιοθέτησης κοινοτικής οδηγίας που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών οι οποίοι δεν δηλώνουν Έλληνες και αλλοδαπούς εργαζομένους. Έστω και να το θέσουμε έτσι ότι κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν χωρίς ΙΚΑ, θα παραπέμψω εγώ στις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης που έβαλαν πρόγραμμα εργασίας χωρίς ΙΚΑ και χωρίς ασφάλιση. Άρα δηλαδή το κράτος απαλλάσσεται, αλλά το πρόβλημα είναι στον επαγγελματία. Κατά τους περισσότερους δικηγόρους πρόκειται για ένα ακραίο μέτρο που δυστυχώς, όπως τονίζουν, μας επαναφέρει σε άλλες εποχές όπου επικρατούσε η σκληρότητα στις ποινές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση ακόμα και για δίμευση περιουσίας θα κατατεθεί από πλευρά συνομοσπονδίας, ενώ και το κυβερνητικό επιτελείο εμφανίζεται θετικό σε όποιο μέτρο θα μπορούσε να δώσει τέλος στο πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας, η οποία φτάνει στο 20% του ΑΕΠ και στερεί από τα ταμεία έσοδα 6 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Το να φτάσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο είναι φοβερά επαχθές κατά τη γνώμη μου. Εμένα η άποψή μου όμως είναι ότι είναι και άκρως αντισυνταγματικό, διότι ναι μεν το δημόσιο έχει το δικαίωμα, όμως αυτό πρέπει να γίνει σε μια θεωρία αναλογικότητος, σε μια θεωρία δυνατότητος του πολίτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και είναι και σε αντίφαση με την κατάργηση της προσωπικής κράτησης η οποία έγινε και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τελικά εδώ έγιναν εγνωρίστοι από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, διότι υπήρχε, όπως ξέρετε, μια διαφωνία. Είναι ένα μετροποίησης όπως τόσα που προσπαθούν να βρουν, αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν, γιατί πολλά μέτρα είναι αλλά μένουν στις καλένδες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πάταξη της μαύρης εργασίας, εκτός από την πρόβλεψη αυστηρότητα των κυρώσεων, υπάρχουν σκέψεις για αναβάθμιση και εντονότερη ενεργοποίηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, το οποίο θα αναλάβει εντατικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις.